Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, φίλες, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Για όσους δεν με γνωρίζουν, το όνομά μου είναι Ακάς, είναι το πνευματικό μου όνομα και είμαι αστρολόγος, αριθμολόγος και αναλυτής ταρό με διεθνείς πιστοποιήσεις. Σήμερα λοιπόν σε αυτό το βίντεο, αυτό το οποίο θα κάνουμε, θα αναλύσουμε βέβαια τις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, αλλά θα σας πω και πολύ σημαντικά πράγματα. Διότι ο Σεπτέμβριος είναι ένας ιδιαίτερος μήνας και έχει πάρα πολλές εξελίξεις και σημαντικά γεγονότα. Θα ξεκινήσω με ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο είναι η Πανσέλινος στους Ιχθύς, η οποία είναι ζώρικη. Δεν είναι εύκολη η Πανσέλινος. Έρχονται λίγο τριγμοί στις σχέσεις, στις συνεργασίες, ένα αίσθημα απογοήτευσης, ένα αίσθημα θλίψης, στεναχώρια, ένα πλάκωμα, έλλειψη λίγο ενέργειας, πέφτει η ενέργειά μας. Θέλουμε να κοιμόμαστε, θέλουμε να βλέπουμε όμορφα όνειρα μόνο και γενικότερα υπάρχει μια τέτοια ιδιαίτερη κατάσταση. Όμως θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο βίντεο για την Πανσέλινο, όπου εκεί θα είναι το διάλεξε ένα ζώδιο, το οποίο θα το κάνω λίγο πιο απλό από την προηγούμενη φορά και θα προχωρήσουμε τώρα κανονικά στην ανάλυση μας για να δούμε για τον μήνα Σεπτέμβριο λίγο ποιες είναι οι πλανητικές επιδράσεις που έχουμε αυτή την περίοδο. Να δούμε δηλαδή το αστρολογικό μας πλαίσιο. Έχουμε κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα. Έχω επιλέξει τις κυριότερες βέβαια, γιατί αν κάνουμε μια αστροεφημερίδα, να το πω έτσι, οι κινήσεις και οι όψεις είναι πάρα πολλές. Εγώ έχω κρατήσει τις κυριότερες. Να ξεκινήσω όμως με το ευχάριστο. Το ευχάριστο ποιο είναι? Ότι στις 29 Σεπτεμβρίου επιτέλους ο Κρόνος ορθοδρομεί στον εγώ καιρο. Και ορθοδρομεί στην 25η μοίρα. Και επίσης αυτό δημιουργεί μια πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά για τα τεκτενόμενα, για τα γεγονότα. Τι εννοώ? Είναι στην 25η μοίρα, αλλά ενεργοποιεί και τον, να το πούμε έτσι, και τον τέταρτο οίκο, όπου είναι οι ρίζες. Να σας πω το εξής. Ο ανάδρομος Κρόνος στον εγώ καιρο είχε φέρει τον ιό. Εντάξει, τον COVID. Λοιπόν, τώρα όμως που ορθοδρομεί, μπορεί και με τη σύνδεση βέβαια και των υπόλοιπων πλανητών και των όψεων, μήπως τελικά δοθεί μία, να αρχίσουμε να έχουμε μία ελευθερία και να δοθεί μία λύση σε αυτό το κομμάτι, στη θεραπεία, στο εμβόλιο ή οτιδήποτε άλλο. Μένει απλά να το δούμε. Να συνεχίσουμε. 2 Σεπτεμβρίου έχουμε Πανσέλινο στους Ιχθύς στη 10η μοίρα. Εκεί θα γράψω και ένα άρθρο, θα γράψω κάποια πραγματάκια, θα τα δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, θα κάνω και ένα βίντεο ή μια πρεμιέρα και θα το αναλύσουμε περισσότερο για το τι σημαίνει. Γιατί η Πανσέλινος και η Σελήνη, η νέα Σελήνη, παίζουν σημαντικότατο ρόλο στη ζωή μας. 5 Σεπτεμβρίου έχουμε Ερμή στο Ζυγό. Και είναι στο 12ο οίκο, ενεργοποιείται στο 12ο οίκο, όπου ο 12ος οίκος έχει να κάνει με το κάρμα. Και επίσης έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ξεφεύγω. Εντάξει. Ξεφεύγω. Προσπαθώ να ξεφύγω από το παρελθόν, από το πεπρωμένο και από τη μοίρα. Έχουμε μία Αφροδίτη μετά στον 10ο οίκο. Μάλλον Αφροδίτη στο Λέον που ενεργοποιείται στο 10ο οίκο. Που αυτό είναι πολύ καλό, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε τον κόσμο. Έχουμε να κάνουμε, να σας δείξω και την κάρτα εδώ πέρα. Έχουμε να κάνουμε όλο τον κόσμο με την επικοινωνία, με τους ανθρώπους, με τους συνεργάτες. 9 Σεπτεμβρίου έχουμε κάτι καλό, έχουμε ένα τρίγωνο, το οποίο είναι ήλιος Δίας, είναι μια πολύ καλή, ένας καλός τριγωνισμός, τα τρίγωνα είναι καλά γενικότερα στην αστρολογία και επίσης έχουμε και ένα μεγάλο τρίγωνο στα ζώδια της Γης, το οποίο δίνει ευκαιρίες και κυρίως στα επαγγελματικά δρόμενα. Στις 10 Σεπτεμβρίου έχουμε έναν Άρη ανάδρομο στον Κριό στον 7ο οίκο, όπου εκεί χρειάζεται πρωτοβουλίες και δράση. 13 Σεπτεμβρίου, καλό νέο και αυτό, ορθοδρομεί ο Δίας στον εγώ καιρο, που σημαίνει επέκταση, που σημαίνει άνοιγμα γενικότερα, γιατί ορθόδρομος ο Δίας στον εγώ καιρο ήταν λίγο ζώρικο. 17 Σεπτεμβρίου έχουμε τη νέα Σελήνη στον Παρθένο. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε δύο πραγματάκια. Εδώ σημαίνει οργάνωση και να βάλουμε κάτω κάποια πράγματα και να τα δούμε και σε συναισθηματικό επίπεδο τι μας συμβαίνει, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Επίσης έχουμε και ένα τετραγωνισμό με τους δεσμούς της Σελήνης στην ίδια περίοδο, στις 17 Σεπτεμβρίου, που είναι το κάρμα. Τετραγωνισμός, εμπόδια, σημαίνει κάρμα. Όχι ότι ο τετραγωνισμός σημαίνει κάρμα, ο τετραγωνισμός που δημιουργείται και κάνει το κάρμα και δημιουργεί πάλι καρμικές έντονες καταστάσεις και φυσικά εννοείται δυσκολίες με ανθρώπους, με επικοινωνία και σχέσεις.
22 Σεπτεμβρίου έχουμε ήλιο στο ζυγό, αυτό είναι καλό, έχουμε μια ωραία επέκταση εκεί. 27 Σεπτεμβρίου, ναι, εννοείται ότι μπαίνει και ο ήλιος βέβαια στο ζώδιο του ζυγού και έχουμε μια νέα εποχή και ξεκινάμε νέα πράγματα. 27 Σεπτεμβρίου έχουμε Ερμή στο Σκορπιό, επικοινωνία και προσοχή στην επικοινωνία και να υπάρχει ειλικρίνεια στην επικοινωνία. Και όπως είπαμε, 29 Σεπτεμβρίου έχουμε Κρόνος, ο οποίος ορθοδρομεί στον εγώ καιρό. Στη συνέχεια, να πάμε στο αριθμολογικό προφίλ. Α, πρωτού πάμε στο αριθμολογικό προφίλ, να σας πω πάντα, να έχουμε υπόψη μας ότι η σελήνη εκφράζει την ψυχή. Και όταν έχουμε είτε νέα σελήνη είτε πανσέλινο, βγαίνουν συναισθήματα και θέματα ψυχής στην επιφάνεια. Τι θέλει και τι λαχταράει η ψυχή μας και πού πρέπει να κινηθεί ή πώς να κινηθεί για να τα αποκτήσει. Πάμε στο αριθμολογικό προφίλ. Ο Σεπτέμβριος έχει αριθμολογικό προφίλ 4. Το 4 λοιπόν σχετίζεται, να τα φέρω εδώ να φαίνονται λίγο καλύτερα, ωραία. Το 4 λοιπόν σχετίζεται με τη σταθερότητα, σχετίζεται με τον νόμο, την τάξη, τη λογική, την πρακτικότητα και την πειθαρχία. Επίσης μας δίνει ένα δυναμικό αυτή την περίοδο για οργάνωση, ο μήνας ο Σεπτέμβριος δηλαδή, να οργανωθούμε, να πειθαρχήσουμε, να κυνηγήσουμε, να χτίσουμε φήμη, να χτίσουμε το όνομά μας μέσα από σκληρή δουλειά, μέσα από πράγματα και μπορεί να μας βοηθήσει επίσης και σε έβρεση εργασίας ή να βρούμε το αντικείμενο, την εργασία την οποία θέλουμε. Ευνοεί επίσης τις σπουδές μέσα όμως από καλό σύστημα και καλή οργάνωση. Στα αρνητικά μπορεί να είναι ακαμψία, υπερβολικός έλεγχος, κλείσιμο και περιορισμός. Πάμε τώρα να εξετάσουμε και τα ζώδια 1-1. Το πρώτο ζώδιο λοιπόν, το οποίο θα αναλύσουμε φυσικά, είναι ο κριός. Γενικότερα για τους κριούς υπάρχει μία έμφαση στα επαγγελματικά, υπάρχουν θετικές εξελίξεις γενικότερα, η πανσέλινος δρά αρκετά θετικά στους ηχθείς, αρκετά θετικά σε αλλαγές αλλά και στην επικοινωνία και η νέα σελήνη ευνοεί πάρα μα πάρα πολύ τα επαγγελματικά. Η νέα σελήνη δηλαδή στον Παρθένο που θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου. Τώρα, αριθμολογικά, αυτό το οποίο ισχύει για το ζώδιο του κριού είναι ο αριθμός 5. Ο αριθμός 5 σχετίζεται με τις αλλαγές, σχετίζεται με την έκφραση, με την ειρήνη, με την ισορροπία, επίσης σχετίζεται με το επαγγελματικό κομμάτι, αλλά σημαίνει εκφράζω και την αλήθεια μου. Εκφράζω αυτό το οποίο αισθάνομαι μέσα και μιλάω, επικοινωνώ, λέω αυτό το οποίο πρέπει να πω εκείνη τη στιγμή. Αυτό τώρα το οποίο θα κάνουμε είναι να δούμε επίσης και το κομμάτι στα ταρό. Στα ταρό λοιπόν εδώ τα οποία θα δούμε τη γενική σύνθεση, τι έχουν να μας πούνε για το ζώδιο του κρύου. Κάτι το οποίο τελειώνει ή βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου μπορεί να σας ταλαιπώρησε, να δημιουργήσει ένα θέμα, είναι αυτή εδώ πέρα η κάρτα και είναι η κατάσταση... Ήταν οι νίκες ή οι ήττες τις οποίες είχατε περάσει, ήταν θέματα σχέσεων, ήταν θέματα συνεργασιών. Κάπου με κάποιο τρόπο όλα αυτά αρχίζουν τώρα και συνθέτουν το σκηνικό λοιπόν για το Σεπτέμβριο και αυτή η κάρτα λέει ότι ξέρεις κάτι, αν έχεις κάνει κάποια πράγματα όπως έπρεπε να έχουν γίνει ή αν ήσουν με ακεραιότητα ή αν σκεφτόσουν, τότε εδώ σημαίνει νίκη. Έρχεσαι νικητής. Αυτό είναι κάτι που σε ακολουθεί, δηλαδή είναι η φήμη σου η οποία σε ακολουθεί και είναι εξαιρετική. Ένα εμπόδιο που μπορεί, εδώ σημαίνει η τωρινή ενέργεια, αλλά μπορεί να σημαίνει και ένα εμπόδιο που χρειάζεται την προσοχή σου να δώσεις, είναι οι σχέσεις γενικότερα. Αυτό που σημαίνει, κριέ, κριαρίνα, είναι γενικό βέβαια το πλαίσιο, είναι ότι πρέπει εδώ να προσέχουμε γενικότερα τις σχέσεις μας και ιδιαίτερα τις καρμικές σχέσεις. Κάτι μπορεί για κάποιους να ολοκληρώθηκε ή για κάποιους μπορεί κάτι καινούριο να ξεκινάει. Ό,τι και να είναι όμως, εδώ είναι μια καλή δέσμευση ψυχής, είναι ένα καλό καθρέφτισμα. Στο θετικό του, στο αρνητικό του, σημαίνει καρμικές δυσκολίες όσον αφορά τις σχέσεις. Έχω κάνει και ένα βιντεάκι, μπορείτε να ανατρέξετε να το δείτε, που μιλάω εκτενέστερα για τις καρμικές σχέσεις. Αυτό το οποίο σου δίνει δύναμη, γιατί αυτή είναι η κάρτα της δύναμης και μιλάει και για το μέλλον, είναι ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να πολεμήσεις. Πρέπει να διεκδικήσεις.
Αυτή η κάρτα, επειδή βγήκε σε τέτοια θέση, πολλές φορές είναι και καλή κάρτα, δεν είναι κακή. Πρέπει να διεκδικήσεις πράγματα. Πρέπει να πολεμήσεις για αυτά. Ό,τι και να είναι. Για έναν έρωτα, πρέπει να το διεκδικήσεις. Πρέπει να πολεμήσεις. Είναι για μια καλή θέση, γιατί μπορεί να είναι και θέμα συνεργασίας. Εδώ είναι μια καλή δουλειά, είναι μια καλή θέση. Σε ακολουθεί καλή σου φήμη, αλλά πρέπει όμως να δεις και να το διεκδικείς και να δείξεις πόσο πολύ σε ενδιαφέρει. Πολύ ωραία μηνύματα. Πάμε λοιπόν για το επόμενο ζώδιο. Το επόμενο ζώδιο λοιπόν είναι το ζώδιο του Ταύρου. Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε όσον αφορά αστρολογικά, 2-3 πραγματάκια, είναι στήριξη, οικονομικές εξελίξεις, ο Δίας βοηθάει πάρα πολύ με την όψη του και σας δίνει αρκετή αισιοδοξία και βοήθεια. Χρειάζεται μια προσοχή στα συναισθηματικά, διότι έχουμε ανάδρομο Πλούτονα και Αφροδίτη και Κρόνο που έρχονται και φτιάχνουν ένα ιδιαίτερο σκηνικό, το οποίο μπορεί να πιέσει αρκετά τις προσωπικές σχέσεις. Έχουμε επίσης νέα σελήνη, η οποία και αυτή δημιουργεί εμπόδια. Μπορεί να υπάρχει και κάτι αρνητικό στην εξέλιξη των σχέσεων. Μια θλίψη, μια στεναχώρια, μια απογοήτευση. Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε γενικότερα. Και η πανσέλινος όμως έρχεται με πολύ θετικά πράγματα, κυρίως βέβαια εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα. Η νέα σελήνη στις 17 Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε την ευκαιρία και για την πανσέλινο και την νέα σελήνη να κάνουμε τα ειδικά ρηξίματα. Εδώ τώρα, αριθμολογικά, αυτό με το οποίο συντονίζεστε είναι ο αριθμός 6. Το 6 γενικότερα έχει να κάνει και με το τρίτο μάτι που λένε. Είναι η έκτη αίσθηση. Η διαίσθησή σας λοιπόν, οι ψυχικές σας ικανότητες και δυνατότητες ή ακόμα και η φαντασία η οποία ενεργοποιείται αυτό το μήνα και κάτω από τη νέα σελήνη στους ηχθείς μπορεί να σας δώσει τις λύσεις και τη διαίσθηση που ψάχνετε και χρειαζόσαστε για απαντήσεις αυτή την περίοδο. Να πάμε στα ταρό μας τώρα, να δούμε με τι συντονιζόμαστε και το τι υπάρχει. Εδώ ας πούμε ότι είναι κάτι το οποίο ολοκληρώνεται, είναι κάτι το οποίο σας ακολουθεί. Εξαρτάται, κάτι τελειώνει, κάτι το οποίο σας ακολουθεί σε αυτή την πορεία, για να δούμε. Και είναι ναι, εδώ δείχνει τις δυσκολίες στο να πάρουμε αποφάσεις, δείχνει τα πράγματα τα οποία το βράδυ, στα όνειρά μας, στις επιθυμίες μας, έρχονται και ενεργοποιούνται με τη σελήνη, η ψυχή μας που είπαμε προηγουμένως και μας απασχολούν. Τι θέλει ο καθένας και τι επιθυμεί. Εδώ είναι οι επιθυμίες μας. Βέβαια, αυτή είναι μια κάρτα, ιδιαίτερη κάρτα και καρμική θα έλεγα, διότι το 7 έχει να κάνει και με την ψυχή στην αριθμολογική ανάλυση σε ένα επίπεδο, όπου δείχνει και τι εμπειρίες περνάμε και τι ελκύουμε. Εδώ σημαίνει και τι ελκύουμε. Άρα, αυτό το οποίο πρέπει εσείς να προσέξετε είναι πώς οργανώνεστε, πώς σκέφτεστε, αλλά εδώ πέρα και τι βλέπετε σαν ενόραση και διόραση. Ενόραση είναι η εσωτερική ματιά, διόραση είναι η διαμέσου ματιά προς τα έξω για να δούμε την πραγματική κατάσταση. Για να δούμε το εμπόδιο εδώ. Ένα εμπόδιο ή κάτι το... Λοιπόν, έρχεται η δικαιοσύνη, καρμική κάρτα και αυτή εδώ πέρα, ισορροπίες, πράξτε με λογικές αποφάσεις. Πολλές φορές στη ζωή πρέπει να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες μπορεί να είναι λίγο να μοιάζουν σκληρές, αλλά να είναι οι καλύτερες όμως και για εμάς, αλλά και για κάποιους άλλους ανθρώπους. Είτε στον επαγγελματικό τομέα, είτε στον ερωτικό τομέα. Εδώ όμως δείχνει απόφαση. Η επόμενη κάρτα είναι το μέλλον και γενικότερα με τη δύναμη, η δυναμική μας δηλαδή, και με το τι μπορεί να μας δώσει σαν δύναμη. Και είναι η ολοκλήρωση κάποιων πραγμάτων. Πολεμήσατε στη ζωή σας, κουραστήκατε, κάνατε και έχετε και χαμηλή ενέργεια αυτή την περίοδο. Παρόλο που μπορεί να είναι διακοπές, λίγο η περίοδος γενικότερα αυτή για πολλούς ανθρώπους, αυτό το 8μηνο, 9μηνο το πούμε, ήταν πολύ κουραστικό για πολλούς μας. Μας έβγαλε εκτός ρυθμού, μας άγχωσε σε πολλά επίπεδα, οικονομικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά και παλέψατε, προσπαθήσατε, κουραστήκατε. Αλλά το καλό είναι ότι εσείς μπαίνετε, φαίνεται σε έναν κύκλο που ολοκληρώνονται πλέον αυτά τα πράγματα και ήρθε η στιγμή, έτσι σαν πολεμιστής, πολεμίστρια που είστε, να συνεχίσετε αφού φαίνεται ότι κάπου αυτό το βάρος αρχίζει και φεύγει και μπορείτε λίγο να ανασάνετε. Θα μου πείτε τώρα λίγο, εξαρτάται βέβαια τώρα από τον προσωπικό χάρτη του καθενός.
Αλλά όμως, ό,τι και να είναι εδώ, δείχνει μια καλύτερη συνθήκη, ας το πούμε. Ωραία, αυτό ήταν για τους Ταύρους. Να πάμε στο επόμενο ζώδιο. Ζώδιο λοιπόν των Διδύμων. Οι Δίδυμοι αστρολογικά αυτή την περίοδο έχουν μία βελτίωση γενικότερα με κάποιους ανθρώπους στις φιλικές τους σχέσεις. Σε ένα επίπεδο μπορεί να σημαίνει μια καλή επανασύνδεση κάτω από όμως από ορισμένες συνθήκες, και αυτές οι ορισμένες συνθήκες είναι όταν ευνοούνται οι χάρτες τους και όταν ευνοούνται οι ψυχές τους, ας το πούμε, και έχουν βρει το σημείο επαφής και επικοινωνίας ξανά. Καλή επικοινωνία γενικότερα, διότι έχουμε Ερμή και Δία που βοηθάνε πάρα πολύ. Στην Πανσέλινο φαίνεται ότι επιλύονται κάποια προβλήματα και αρχίζετε και βλέπετε κάποιες λύσεις από το πουθενά, ή μπορείτε και να τις οραματιστείτε κιόλας αυτές τις λύσεις και να τις πραγματοποιήσετε. Και η νέα σελήνη μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και να φέρει νέες βελτιώσεις στη ζωή σας και νέες εξελίξεις με ανθρώπους, στα επαγγελματικά αλλά και στο φιλικό κομμάτι. Και επίσης και πολύ καλή υγεία. Τώρα, μάλλον να πω το εξής εδώ. Πολύ καλή υγεία εφόσον την προσέχουμε την υγεία μας. Αριθμολογικά, οι Δίδυμοι συντονίζονται με τον αριθμό 7. Ο αριθμός 7 είναι ένας ιδιαίτερος αριθμός που έχει να κάνει με την πνευματικότητά μας. Και η πύλη στις 2 Σεπτεμβρίου που ανοίγει με την Πανσέλινο στους Ιχθύς βοηθάει αυτή την πνευματικότητα, διότι και οι Ιχθύς και ο Ποσειδώνας είναι πνευματικές οντότητες, πνευματικά αρχέτυπα, τα οποία μιλούν για αυτή τη βαθύτητα σκέψης, οραματισμού και προφητείας. Εκτός από αυτό, σημαίνει και το εξής. Έχετε την ικανότητα αυτή την περίοδο να μετατρέψετε, να μεταμορφώσετε την αρνητική ενέργεια σε φως, σε πολύ θετική ενέργεια. Για να δούμε τα ταρό, εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο αφήνεται πίσω πλέον, το οποίο ίσως δεν το χρειάζεστε ή κάτι το οποίο μπορεί να σας ακολουθεί και να σας δίνει δύναμη. Λοιπόν, αυτό το οποίο σημαίνει εδώ ότι μπορείτε να βάλετε τέλος στην αναζήτησή σας, στη μοναξιά σας. Αν αναζητά, γιατί εδώ δείχνει η αναζήτηση, σημαίνει φεύγω μακριά για να πάω να βρω αυτό το οποίο είναι. Για τον καθένα βέβαια, αυτό το πάω να βρω είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Άλλος μπορεί να πάει να βρει μια καλή δουλειά, άλλος μπορεί να βρει μια σχέση ιδιαίτερη, ό,τι σημαίνει για εσάς. Εδώ σημαίνει ότι η αναζήτηση φαίνεται ότι αρχίζει και παίρνει ένα τέλος, παίρνει όμως σάρκα και οστά. Τελειώνει, αλλά κάπου σας μεταφέρει. Για να δούμε εδώ, εδώ είναι το εμπόδιο. Το παρόν, το εμπόδιο, το οποίο όμως θα το περάσετε και είστε σε φάση να το περάσετε, και δείχνει το 10 μπαστούνι. Το 10 μπαστούνι σημαίνει κουβαλάω βάρη. Σκέψεις, δυσκολίες, εμπόδια, όλα αυτά τα οποία σας ταλαιπωρούσαν και σας αυτό το προηγούμενο διάστημα. Εδώ λοιπόν έρχεται και ταιριάζει πάρα πολύ καλά να σας πει ότι ό,τι αρνητική σκέψη υπάρχει, ό,τι αιμονική σκέψη υπάρχει, ό,τι σας δυσκολεύει, μπορείτε να το μετατρέψετε. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, διότι σας δίνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Και για το μέλλον, κάτι το οποίο σας δίνει δύναμη, είναι η υπομονή και η ανάλυση. Εδώ δείχνει μια σταθερότητα, δηλαδή ότι μπαίνετε σε ένα τουλάχιστον σταθερό πλαίσιο για αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο. Ένα σταθερό περιβάλλον που μπορείτε να σκεφτείτε, να αναλύσετε και με πολύ προσοχή να φτιάξετε τις επόμενες κινήσεις οι οποίες θα ανθίσουν. Κυρίως μιλάει εδώ για επαγγελματικά, αλλά επίσης και σε θέματα σχέσεων. Διότι όταν σπείρουμε τον καρπό, όταν είμαστε προσεκτικοί, όταν κάνουμε υπομονή, όταν χτίζουμε με ειλικρίνεια κάποια πράγματα, αυτά κάποια στιγμή θα ανθίσουν. Εάν δεν ανθίσουν, τότε σημαίνει ότι δεν έπρεπε να ανθίσουν και ότι πρέπει να πάμε αλλού να κοιτάξουμε και να προχωρήσουμε πιο κάτω. Αυτά ήταν τα πολύ όμορφα μηνύματα για το ζώδιο των Διδύμων. Ολοκληρώθηκε και προχωράμε. Και είμαστε τώρα στο ζώδιο των Καρκίνων. Αστρολογικά μπορεί να είναι ένας ήρεμος μήνας για εσάς, για αρκετούς από εσάς θα είναι ήρεμος μήνας, οικογενειακές υποθέσεις, οικογενειακά. Χρειάζεται όμως μια προσοχή ξεκούραση, να ξεκουραστείτε αρκετά, το έχετε μεγάλη ανάγκη, και επίσης αυτά τα ζώδια του νερού, αυτή την περίοδο, τον Ιούλιο και λίγο πιο μετά, από τα μέσα Ιουλίου και πιο μετά, έχουν, και όσοι έχουν οροσκόπο βέβαια, έχουν μια απώλεια ενέργειας, αισθάνονται κούραση, αισθάνονται ότι πρέπει να θέλουν να κοιμούνται. Επίσης πρέπει να πίνουν αρκετό νερό, αρκετά υγρά, προκειμένου το σώμα να ανανεωθεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα,
Η Πανσέληνος στις 2 Σεπτεμβρίου βοηθάει σε όλα τα θέματα. Είναι μια ευνοϊκή για σας Πανσέληνος, η οποία μέσα από διαίσθηση και μέσα από ιδιαίτερες ψυχολογικές συγγνώμη, καταστάσεις μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε πολύ σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή. Επίσης, η νέα σελήνη, και αυτή είναι βοηθητική, στις 17 του μήνα, όπου δίνει δύναμη, στήριξη και ίσως και νέες συνεργασίες και νέα πράγματα. Μπορεί να φέρει κάτι καινούριο. Αριθμολογικά τώρα, ο αριθμός σας είναι 8. Ο 8 λοιπόν είναι ένας αλχημικός αριθμός, ένας καρμικός αριθμός, ο οποίος μιλάει ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε τη μαγεία μέσα μας, τη μαγεία μέσα στην ψυχή μας, τη μαγεία μέσα στην ανθρώπινη φύση και να γίνουμε αλχημιστές, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να αλλάζουμε όχι το φυσικό, μάλλον, όχι τον φυσικό πλούτο. Δηλαδή, οι παλιά οι αλχημιστές τι κάνανε, θέλανε να μετατρέψουν κάποια ορυκτά υλικά ή υλικά σε χρυσό. Αυτό όμως έχει μια συμβολική έννοια που σημαίνει ότι τα μετατρέπουμε σε χρυσό και σημαίνει φως και σημαίνει χρυσές σκέψεις. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πετύχετε θαύματα μέσα από γνώσεις, να αποκτήσετε γνώσεις και μέσα από εμπειρίες και φυσικά μέσα από ειδικές αλχημικές εμπειρίες που ευνοούν αυτή την περίοδο και ειδικά με την Πανσέληνος ως ηχθής. Όνειρα αλχημικά και μπορεί εκεί να σας έρθουν ιδιαίτερες λύσεις και ιδιαίτερες προτάσεις από το σύμπαν. Να είστε ανοιχτοί και ανοιχτές. Στο κομμάτι τώρα των ταρό, εδώ είναι κάτι το οποίο αφήνεται πίσω, κάτι το οποίο τελειώνει, μπορεί να σας ακολουθεί και να δίνει δύναμη, και είναι ότι υπήρχε ένα έδαφος και μια κατάσταση που δεν γνωρίζατε πώς είναι τα πράγματα, και φυσικά εδώ δείχνει του τσακωμούς. Παρεξηγήσεις και τσακωμούς. Αυτό φαίνεται να ολοκληρώνεται όμως, σαν να μπαίνετε σε μια πιο ήρεμη περίοδο. Για να δούμε εδώ το εμπόδιο το οποίο υπήρχε, και ήταν η δύναμη, ναι. Χάνατε δύναμη. Και δεν είναι τυχαίο που υπάρχει 8 και εδώ και 8 εδώ πέρα, που δείχνει ότι όταν δεν αντιλαμβανόμαστε μέσα τη δική μας αλχημία, όταν δεν καταλαβαίνουμε τις δικές μας δυνάμεις ή δεν τις αξιολογούμε όπως θα έπρεπε, και δεν λέω σε επίπεδο ναρκισισμού, διότι αυτό είναι κάτι άλλο, ή σε υπερμεγέθη εγωισμό και εγωκεντρισμό, εδώ δείχνει γνωρίζω, αλλά μέσα πλέον από εμπειρία και γνώσεις που έχω αποκτήσει και πνευματικότητα. Διότι είναι άλλο οι πνευματικές γνώσεις και άλλο οι απλές γνώσεις. Και κάτι το οποίο έρχεται, μάλιστα, εδώ θα μπορούσα να πω δύο πράγματα. Εδώ είναι ο διάβολος. Εδώ σημαίνει τώρα σεξουαλική δραστηριότητα, μόνο γι' αυτό, χωρίς αγάπη που λένε, το οποίο είναι μια χαρά, γιατί όχι. Σημαίνει λεφτά, φιλοδοξία, αλλά προσέξτε όμως, διότι εδώ ότι σημαίνει και το εξής. Ό,τι αποφασίζετε, εντάξει, η φιλοδοξία είναι σωστή όταν είναι υγιής. Εάν όμως χρησιμοποιήσετε αθέμητα μέσα για να πετύχετε το σκοπό σας, είτε σε ερωτικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο επαγγελματικό, τότε κινδυνεύετε να δημιουργήσετε καρμικές αλυσίδες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν δεν λειτουργήσω με εντυμότητα, όταν πάω να χειριστώ μια κατάσταση με πολύ άσχημο τρόπο και κάνω κακό κάρμα, έτσι, όχι να πω κάτι και τα λοιπά ή οτιδήποτε, του στυλ θα του δείξω εγώ αυτόν, θα δει τι έχει να πάθει, θα τον παγιδέψω ή δεν ξέρω τι, τότε εδώ υπάρχει πρόβλημα. Αλλά στο υγιές κομμάτι, γιατί είναι και το δυνατό κομμάτι που βγήκε εδώ, σημαίνει καλή σεξουαλική δραστηριότητα. Σημαίνει επίσης φιλοδοξία και επίσης σημαίνει και χρήμα. Γιατί εδώ κρύβεται ο εγώκερος, ο οποίος είναι το αντίθετό σας, ο αντίθετος πόλος σας και μπορεί να σας βοηθήσει. Ωραία, ολοκληρώθηκε λοιπόν το κομμάτι για τον καρκίνο. Και είμαστε στο ζώδιο του Λέοντα. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε το εξής αστρολογικά. Είναι ένας μήνας ιδιαίτερος για εσάς. Είναι δύσκολος μήνας. Μπορεί να είναι λίγο ζώρικος. Όπου σας επηρεάζει αρκετά, χρειάζεται να έχετε αρκετή υπομονή, προσοχή σε ό,τι έρχεται στο δρόμο σας για να δείτε αν τελικά αυτό είναι για καλό ή για κακό. Και όταν είναι στο δρόμο σας, εννοούμε από επαγγελματικές προτάσεις, από προτάσεις συνεργασίας ή ακόμα και ερωτική γνωριμία και θέματα σχέσεων. Η Πανσέληνος επιδρά αρνητικά σε εσάς. Με διάφορες καθυστερήσεις, με διάφορα εμπόδια, δεν είναι τόσο συμβατή με εσάς. Όμως, ενεργοποιεί τη διαίσθηση
Και αν εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας, τότε μπορείτε να βρείτε το δρόμο σας και να πετύχετε και να περάσετε αλόβητη. Η νέα σελήνη όμως μετά, στις 17 Σεπτεμβρίου, φέρνει νέες επιτυχίες και ευκαιρίες που πρέπει όμως να τις αξιολογήσετε και να τις δείτε. Αριθμολογικά τώρα συντονίζεται με τον αριθμό 9. Ο αριθμός 9 λοιπόν έχει να κάνει ότι αφήνω να ολοκληρωθεί ό,τι να ολοκληρωθεί, φέρνω ειρήνη στον εαυτό μου, αφήνω πίσω τους φόβους, αφήνω πίσω τις περιττές αντιστάσεις, αφήνω πίσω τους εγωισμούς και γίνομαι τότε ένα, να το πούμε έτσι, με τον υπόλοιπο κόσμο, σαν μια ας το πούμε χοροδία δηλαδή, και αφήνω τον εαυτό μου να επεκταθεί. Ο εγωισμός δεν επιτρέπει την επέκταση, ίσα-ίσα τη συρρυκνώνει. Εδώ επίσης σημαίνει επιτρέπω στον εαυτό μου λοιπόν να αντιληφθεί αυτή τη μαγεία της ζωής, να αντιληφθεί αυτό το μοναδικό αριθμό, ας το πούμε το 9, που σημαίνει και ολοκληρώνονται πράγματα, λέμε και έτοιμοι να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Στα ταρό τώρα. Τα ταρό λοιπόν, και εδώ πέρα είναι η κάρτα η οποία δείχνει κάτι το οποίο ολοκληρώνεται, κάτι το οποίο μπορεί όμως και να συνεχίζεται, θα το δούμε όμως, είναι οι εραστές. Εδώ τώρα είναι ένα διπλό μήνυμα που σημαίνει ότι ή είστε σε σχέση ή σημαίνει ότι μία σχέση ολοκληρώθηκε ή μία σχέση δηλαδή είναι σε δύσκολη φάση. Αν το συνδυάσουμε αυτό εδώ πέρα που είναι ένα καθρέφτισμα, γιατί αυτό είναι σαν ένα ανάποδο 6 να το πω έτσι, και αυτό εδώ πέρα είναι το 6, και αν προσθέσω αυτά τα 2 μας κάνει 15 και μας κάνει πάλι 6, θα σας πρότεινα να δώσετε και δεύτερη ευκαιρία, γιατί εδώ σημαίνει και δίνω και ευκαιρία. Θα σας πρότεινα, δείτε το ξανά λιγάκι και μην μπαίνετε σε έναν τόσο ισχυρό εγωισμό, όπου αυτό όμως μπορεί να σας απομακρύνει από την προσωπική σας αλήθεια και την ευτυχία σας ακόμα. Για να δούμε το εμπόδιο εδώ, και το εμπόδιο να είναι η μοναξιά σας. Πολλές φορές λέτε καλύτερα μόνος ή μόνη, παρά με αυτό εδώ πέρα. Ή παρά με αυτή την κατάσταση, που όμως πού το ξέρετε αν έχετε δίκιο. Εδώ αυτή η κάρτα σας οθεί να σκεφτείτε καλά, να αισθανθείτε καλά, να χρησιμοποιήσετε τη διαίσθηση, να αφήσετε μέσα τον εαυτό σας ελεύθερο, να ολοκληρωθεί μέσα αυτή η κατάσταση, η ζήμωση η οποία υπάρχει, και να αποφασίσετε, να προχωρήσετε. Και το μέλλον το οποίο έρχεται και είναι δυνατό, είναι ένα άλλο εξάρι λοιπόν. Εσείς συντονίζετε πάρα πολύ με 9 και 6. Το 6 εδώ, εσείς λέτε και πολλές φορές πηγαίνετε και λέτε, είτε στο επαγγελματικό είτε και στη σχέση εδώ, ότι ό,τι έδωσες θα πάρεις. Και το λέτε πολλές φορές και με ένα αυστηρό ύφος, λες όμως και ότι εσείς δεν έχετε πέσει ποτέ, δεν έχετε υποπέσει ποτέ σε λάθος, ας το πούμε, ή σε λάθος εκτίμηση, ή σε λάθος καταστάσεις. Εδώ ναι, εδώ είναι ο νόμος του κάρμα, είναι δίνω και παίρνω. Εδώ περισσότερο έχει να κάνει με το επαγγελματικό κομμάτι που σας ενδιαφέρει, δηλαδή να πάρετε κάτι με την αξία σας και αυτό που αξίζετε, αλλά δεν μένετε και πάρα πολύ ικανοποιημένοι, διότι εδώ δεν είναι κάρτα που δίνει και πάρα πολλά λεφτά. Το ίδιο όμως σημαίνει και τα συναισθήματα. Από τη μία, μπορεί εσείς να έχετε θέμα με το σύντροφό σας, το τέρι σας, ότι δεν σας δίνει αρκετά, αλλά πρέπει να σκεφτείτε όμως μήπως και εσείς δεν δίνετε αρκετά τελικά. Διότι όλα αυτά είναι ένα καθρέφτισμα, ένα δούνε και λάβει. Ωραία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η πρόβλεψη για αυτό το ζώδιο. Να προχωρήσουμε στο επόμενο. Το ζώδιο της Παρθένου λοιπόν. Το ζώδιο της Παρθένου ευνοείται διότι έχει, από αστρολογικές απόψεις, έχει ένα τρίγωνο στα ζώδια της Γης, το οποίο αυτό δίνει δύναμη, αποφασιστικότητα και τόλμη. Η πανσέλινος όμως μπορεί να δημιουργήσει κάποιες καθυστερήσεις, όμως θα βελτιωθούν, δηλαδή καθυστερήσεις και αναποδίες, όμως αυτά μπορούν να βελτιωθούν πολύ γρήγορα. Η νέα σελήνη στις 17 Σεπτεμβρίου είναι ένας θετικός κύκλος εξελίξεων και βελτίωσης συνθήκων. Αριθμολογικά τώρα ο συντονισμός έχει να κάνει με το 10. Με το 10 έχει να κάνει, το 10, ο αριθμός 10 στην Πυθαγορία αριθμολογία έχει να κάνει με τον καρμικό κύκλο. Έχει να κάνει με τον τροχό της τύχης, έχει να κάνει με την αλλαγή γενικότερα την εσωτερική, και εδώ δείχνει αυτές τις εσωτερικές διεργασίες, τη σοφία, τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει και μπορείτε να φέρετε αλλαγές στη ζωή σας. Να πάμε να δούμε τα ταρό. Εδώ είναι κάτι το οποίο το αφήνετε ίσως πίσω, ολοκληρώνετε ή έρχεται να σας βοηθήσει. Και αυτό είναι η χαρά. Σας βοηθάει λοιπόν
πάρα πολύ, διότι αυτό το διάστημα φαίνεται, αυτό το, μάλλον που πέρασε το προηγούμενο διάστημα, στο κοντινό παρελθόν, δηλαδή ο μήνας Αύγουστος, ας το πούμε, ήταν ένας πολύ χαρούμενος μήνας, ήταν μια πολύ καλή περίοδος, σας ξεκούρασε, σας έδωσε πράγματα, σας βοήθησε, ήταν πολύ καλά, γεμίσατε δηλαδή, γεμίσατε πολύ θετική ενέργεια. Το εμπόδιο που μπορεί να υπάρχει εδώ να είναι τα διλήμματά σας. Είναι το δίλημα στο οποίο χρειάζεται εσείς να αναλύσετε, να καταλάβετε, για τον καθένα βέβαια είναι ξεχωριστό, και να πάρετε μια απόφαση. Να πάω εδώ ή εδώ. Τι χρειάζεται να πάρω. Και βεβαίως η νέα σελήνη, μάλλον η παντσέλινος εδώ σας μπερδεύει, αλλά η νέα σελήνη όμως θα σας βοηθήσει αρκετά να ξεκαθαρίσετε αρκετά πράγματα και να καταλάβετε προς τα πού θέλετε να κινηθείτε. Το επόμενο που είναι και χαρτί δύναμης είναι ένας Ποσειδώνας εδώ πέρα, είναι αριθμός 12, όπου σημαίνει ότι παίρνω σοφία, αναλύω πράγματα, μαθαίνω καταστάσεις, συναντώ ανθρώπους και βλέπω και τη ζωή με ένα διαφορετικό μάτι, τη βλέπω και λίγο διαφορετικά, βλέπω τι άλλο υπάρχει εκεί για μένα, με ποιο τρόπο όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν για μένα. Εδώ έχουμε σημαντικές αλλαγές, διότι ο Ποσειδώνας εδώ μας βοηθάει να δούμε μια άλλη οπτική και άλλη εμπειρία στη ζωή μας. Ήταν πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε. Να προχωρήσουμε να πάμε στο επόμενο. Ζώδιο Ζυγός. Αστρολογικά είναι ένας περίεργος μήνας. Μπορείτε όμως να ζητήσετε βοήθειες και στήριξη από φίλους για να σας βοηθήσουν είτε σε ψυχολογικό είτε σε συναισθηματικό επίπεδο, ακόμα και στη λογική σας, δηλαδή να υποστηρίξουν και τη λογική σας στα επιχείρηματά σας. Η Πανσέλινος όμως δίνει μια εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, λίγο χτίζει το εσωτερικό σας κόσμο και σας δίνει μια εμπιστοσύνη, όμως έχετε πολύ χαμηλά επίπεδα ενέργειας και η νέα σελήνη δρά πολύ ευνοϊκά όμως στα νέα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα συγγνώμης της 17 Σεπτεμβρίου. Αυτό σας δίνει μια δυναμική. Αριθμολογικά τώρα συντονίζεστε με τον αριθμό 11. Ο αριθμός 11 λοιπόν έχει να κάνει με το φως, έχει να κάνει με την γνώση, έχει να κάνει με τα δώρα και τα ταλέντα τα οποία έχουμε και αυτά πρέπει να βγουν προς τα έξω για να μας βοηθήσουν και να βοηθηθείτε κι εσείς. Πάμε να δούμε τώρα σε επίπεδο τάρο. Εδώ είναι κάτι το οποίο ολοκληρώνεται, κάτι το οποίο είναι στο παρελθόν ίσως. Και είναι όλα εκείνα τα οποία είχατε χάσει ή σας πήρανε συμβολικά. Είτε συμβολικά είτε και πρακτικά. Είτε και αληθινά δηλαδή, ρεαλιστικά. Θέλετε, σας πήρανε την εμπιστοσύνη, τη σχέση, κάτι το οποίο ήταν δικό σας, έφυγε κάποιος από τον κλέφτη, μια κατάσταση περίεργη. Αυτό όμως ολοκληρώνεται, φεύγει, σας έχει γυρίσει την πλάτη και έχει ολοκληρωθεί. Έχετε ηρεμήσει, έχετε ησυχάσει. Εδώ σαν εμπόδιο είναι η μιζέρια. Είναι, δεν ξέρω που πηγαίνω, δεν ξέρω που πατάω. Επίσης δείχνει και χαμηλά επίπεδα υγείας και χαμηλά επίπεδα ενέργειας. Είναι σημαντική αυτή η κάρτα. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτό είναι για πάντα. Δείχνει την περίοδο όπου εσείς τώρα εναλλάσσεστε και αλλάζετε από αυτό το κομμάτι και εδώ είναι η δύναμή σας και είναι ένα το. Είναι η εγκράτεια. Είναι ένας φύλακας άγγελος για εσάς που σημαίνει ότι τελειώνει μια δύσκολη περίοδος για εσάς και αρχίζει από το Σεπτέμβριο προς το τέλος βέβαια Σεπτεμβρίου να δημιουργούνται εκείνες οι προϋποθέσεις ώστε να έχετε ενέργεια, δύναμη, επιθυμίες, προστασία, ευλογία και το τι θέλετε να παίξετε, και το τι θέλετε να επιτύχετε, συγγνώμη, στη ζωή σας και να δημιουργήσετε. Είναι μια καλή κάρτα, είναι μια πολύ ευνοϊκή κάρτα και βέβαια εννοείται φως. Το 11 σημαίνει φως, είναι ένας κυρίαρχος αριθμός και εδώ πέρα σημαίνει φως. Ωραία, ολοκληρώθηκε. Να προχωρήσουμε στο επόμενο. Ζώδιο Σκορπιός. Για το ζώδιο του Σκορπιού λοιπόν, αστρολογικά, για το ζώδιο τώρα των Σκορπιών. Σκορπιός λοιπόν. Ο Σκορπιός έχει δυσκολίες. Έχει εμπόδια. Αν όμως χρησιμοποιήσετε τη διέστηση, την ικανότητα των αλλαγών, την ικανότητα της μεταμόρφωσης, τότε μπορεί να έχετε θετικές εξελίξεις. Αστρολογικά, η Πανσέλινος δημιουργεί κάποιες καθυστερήσεις στους ηχθείς, κάποιες καθυστερήσεις και προβλήματα. Η νέα σελήνη όμως ενδέχεται να σας δώσει μια δυναμική αρχή και μια δυναμική πορεία. Αριθμολογικά τώρα συντονίζεστε καλύτερα με το 12 που σημαίνει είναι η αλλαγή.
Επίσης ένας ιδιαίτερος αριθμός στο οποίο σας λέει ότι νέα πράγματα μπορούν να δημιουργηθούν μέσα από καταστάσεις και που παίρνουμε μόνοι μας αλλά και με συνεργασία μέσα από άλλους. Για τα ταρό τώρα, εδώ είναι ένα εμπόδιο το οποίο, μάλλον εδώ είναι κάτι το οποίο από το παρελθόν αρχίζει και ολοκληρώνεται και έχει να κάνει με την ξεκούραση. Ναι, χρειαζόσασταν ξεκούραση. Ήταν μια σημαντική περίπτωση για εσάς να μπορέσετε να μαζέψετε δυνάμεις, να συντονιστείτε. Αν έχετε ξεκουραστεί, αυτό σας ακολουθεί και σας δίνει δύναμη. Αν δεν έχετε ξεκουραστεί, καταλαβαίνετε ότι είναι μια περίοδος όπου τώρα ευνοείται λίγο, θα μου πείτε τώρα Σεπτέμβριος, ναι. Εν πάση περιπτώσει, κάποιες μέρες με κάποιο τρόπο, λίγο με κάποιο τρόπο να βρείτε τα πατήματά σας για λίγο να ξεκουραστείτε, γιατί φαίνεται είναι επιτακτική ανάγκη σε όλα τα επίπεδα. Εδώ είναι σώμα, ψυχή, πνεύμα. Κάτι το οποίο είναι σαν εμπόδιο είναι. Εδώ είναι η Βασίλισσα Κούπα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόσωπο, κυρίως γυναίκα, η οποία ήταν ένα εμπόδιο για εσάς, σας εμπόδιζε στα σχέδιά σας ή στην πορεία σας, στην πρόοδό σας. Φαίνεται όμως ότι τώρα ολοκληρώνεται. Αν δεν υπήρχε κάποια γυναίκα, τότε είναι ο συμβολισμός εδώ πέρα των βαθύτερων, με τις βαθύτερες αλήθειες που ψάχνετε και θέλετε διαισθητικά να πιστέψετε για να μπορέσετε να προχωρήσετε και να πιστέψετε στη διαίσθηση ότι υπάρχει, γιατί, όπα, συγγνώμη, βεβαίως και ήρθε, ποιος ήρθε, ήρθε στον Σκορπιό λοιπόν, τώρα κάνουμε τέτοιο, περίμενε. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν. Και το επόμενο, η δύναμή σας είναι το 8, το οποίο είναι το 8 πεντάκτηνο, σημαίνει δουλεύω με πρόγραμμα, με αυτοπεποίθηση, με μέθοδο, με προγραμματισμό και όντως αυτό μπορεί να ευνοηθείτε πάρα πολύ στο κομμάτι των επαγγελματικών σχέσεων, κυρίως ό,τι έχετε χτίσει στον Αύγουστο, το οποίο θα δικαιωθείτε στον επόμενο μήνα, το Σεπτέμβριο δηλαδή, και σας δώσει κάποια δυναμική. Ολοκληρώθηκε, να προχωρήσουμε στο επόμενο ζώδιο. Ζώδιο τοξότης. Λοιπόν, για τους τοξότες, αυτός ο μήνας φέρνει στο προσκήνιο οικογενειακά θέματα στην επιφάνεια, κάποια οικονομικά ζητήματα. Βλέπετε και μια ουρά εδώ πέρα, στο ζώδιο του τοξότη. Λοιπόν, καθυστερήσεις, αλλά η πανσέλινος όμως αυτή στους ηχθείς δεν είναι και τόσο φιλική. Γενικά υπάρχουν κάποιες εντάσεις. Η νέα σελήνη όμως υπόσχεται εξελίξεις και στις σχέσεις και στις συνεργασίες, αλλά επίσης και στις επαγγελματικές σχέσεις και αρχίζουν όλα να κάνουν ένα νόημα. Αριθμολογικά συντονίζεστε με τον αριθμό 13. Ο αριθμός 13 σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι υπάρχει μια συμφωνία, υπάρχει μια θετική αποτύπωση ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε την πραγματικότητά μας και να πετύχουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Δηλαδή την επιθυμία μας να την πραγματοποιήσουμε. Για τα ταρό τώρα, εδώ είναι κάτι το οποίο κάτι τελειώνει, ολοκληρώνεται και είναι... Αυτό φαίνεται ότι αρκετοί από εσάς έχετε κάνει κάποια νέα ξεκινήματα. Το κάνατε με πάθος, με δύναμη, στο πρόσφατο παρελθόν δηλαδή. Μιλάμε για πολύ λίγες ημέρες εδώ, ίσως και μέσα στο μήνα Αύγουστο. Λοιπόν, και σας έδωσε μία όθηση, κάποιες νέες ιδέες, κάποια νέα πράγματα, νέες γνωριμίες, οτιδήποτε. Αυτό είναι καλό, διότι σας έδωσε δύναμη και ενέργεια. Ίσως είναι και πρόσφατο, μάλιστα. Και όχι μόνο δύναμη και ενέργεια. Συντονίζεται και με το ζώδιό σας. Εδώ είναι η εγκράτεια, είναι η ευλογία, είναι η προστασία, είναι η διαίσθηση, είναι ακριβώς η πραγματοποίηση των επιθυμιών μας. Και μια κάρτα δύναμης, η οποία σας δίνει αρκετή δύναμη, είναι ότι ναι, εδώ έχει να κάνει με τα βάρη. Όμως, επειδή έχει βγει σε θετική αποτύπωση, εδώ σημαίνει ότι τελικά μπορώ, έχω τη δύναμη να κουβαλήσω ό,τι είναι αυτό που χρειάζεται να κουβαλήσω μόνο και να τα καταφέρω και να κάνω και καινούργια ξεκινήματα και να δω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αφήνω πίσω μου τα βάρη τα οποία δεν χρειάζομαι. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα αυτής της κάρτας, η οποία σας δίνει και εύνοια. Γενικότερα όμως δείχνει ότι υπάρχει και μία αρκετές υποσχέσεις πραγματικά και αστρολογικά και αριθμολογικά, αλλά και με τα ταρό έχουν έναν πολύ όμορφο συντονισμό για εσάς τους τοξότες. Ωραία. Εδώ απλά να ξεκαθαρίσω και να πω ότι σας δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσετε με το λιγότερο δυνατόν βάρος. Ολοκληρώθηκε λοιπόν, πάμε στο επόμενο ζώδιο.
Το επόμενο ζώδιο λοιπόν είναι ο εγώκερος. Αστρολογικά υπάρχουν αρκετές εξελίξεις, όμως υπάρχουν και πιέσεις εργασιακές και οικονομικές. Υπάρχουν βέβαια αρκετές εξελίξεις, θα μπορούσαμε να πούμε, σε αυτή την περίοδο και κυρίως δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μια συνεννοησία. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες παρεξηγήσεις, αλλά με τις ικανότητές σας μπορείτε να τα καταφέρετε και να αλλάξετε γενικότερα το σκηνικό το οποίο πλαισιώνεται αυτή τη στιγμή. Η πανσέλινος σημαίνει, σημαίνει ότι ψάχνετε να βρείτε ένα πιο πρακτικό κομμάτι και θέλετε να φέρετε τις επιθυμίες σας και τα όνειρά σας στην πραγματικότητα και να υλοποιηθούν. Θα τα καταφέρετε όμως στη Νέα Σελήνη. Εκεί ευνοείστε κυρίως σε επαγγελματικά θέματα, έχετε διέστηση, ανάλυση, αναλυτική δύναμη και ενέργεια και μπορείτε να καταφέρετε αρκετά πράγματα. Αριθμολογικά συντονίζεται στον αριθμό 14. Έχει να κάνει με την επικοινωνία, έχει να κάνει με τις διαφορετικές επικοινωνίες, με διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικές συνθέσεις, αλλά θα πρέπει αυτό να γίνεται με μια αποτελεσματική όμως επικοινωνία. Και φυσικά με έναν τέτοιο τρόπο που να διατηρεί τις ισορροπίες. Στα ταρό τώρα να πάμε, να δούμε κάποια πράγματα. Εδώ είναι κάτι το οποίο ολοκληρώνεται, κάτι το οποίο πλέον φεύγει σαν βάρος από εσάς και είναι αυτοί οι οποίοι σας βάζανε εμπόδια ή μιλάγανε πισόπλατα πίσω από την πλάτη σας και σας προδώσανε. Αυτό είναι ένας συμβολισμός, μπορεί να είναι καταστάσεις, μπορεί να είναι άνθρωποι, μπορεί να είναι σχέσεις, μπορεί να είναι επαγγελματικές σχέσεις, οτιδήποτε. Φαίνεται ότι αυτό ολοκληρώνεται και με την εύνοια της Νέας Σελήνης και με τη διέστησή σας προχωράτε μπροστά. Όσον αφορά για σαν εμπόδιο, εδώ στην ουσία τα εμπόδια είναι πολύ μικρά, μηδαμινά θα λέγαμε, ένα τσίκ λένε, που όπως λένε χρειάζεται για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Νέα ξεκινήματα σε όλα τα επίπεδα. Ευνοείστε για νέα ξεκινήματα σε όλα τα επίπεδα. Και εδώ μπορείτε να κάνετε νέα ξεκινήματα, μάλλον ευνοείστε, έχετε ολοκληρώσει τον κύκλο. Βέβαια χρειάζεται η επικοινωνία, η σωστή επικοινωνία, η σωστή τοποθέτηση, σωστός τρόπος σε αυτά τα οποία εσείς ζητάτε και θέλετε και επιθυμείτε. Για το μέλλον και αυτό που σας δίνει δύναμη είναι η εργασία σας. Σας αρέσει, θέλετε, πολλοί από εσάς μπορεί να ιδιωτεύσετε που λένε, να κάνετε δική σας εργασία, να κάνετε δικά σας πράγματα ή αυτό που σας ευχαριστεί, ό,τι και να είναι όμως, είναι κάτι το οποίο θα βάλετε εδώ πέρα πειθαρχία και μεράκι και δύναμη. Δικαιώνεστε όμως για την απόφασή σας, διότι εδώ δείχνει ότι τελικά όταν αγαπάμε κάτι, μπορεί στην αρχή να μην φέρνει το πολύ το χρήμα, όμως εδώ σιγά σιγά γεμίζει και σας δίνει τη δυνατότητα της οικονομικής άνεσης. Όταν λέμε οικονομική άνεση, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, δεν εννοούμε πάρα πολλά λεφτά, εννοούμε όλα όσα εκείνα χρειάζεται κάποιος προκειμένου να ζήσει. Όμως, αυτό φανερώνει ότι είναι και λίγο και κλισέ. Όχι, διότι έχετε τη δυνατότητα να το αυξήσετε αυτό, ανάλογα με τα όνειρά σας. Εδώ ολοκληρώθηκε, να προχωρήσουμε στο επόμενο. Υδροχόος λοιπόν, αστρολογικά, έχει εύνοια. Υπάρχουν βέβαια κάποια ψιλοεμπόδια και κάποιες ψιλοδύσκολες καταστάσεις που έρχονται στη ζωή σας, παρόλα αυτά όμως έχετε την δυνατότητα να τα ξεπεράσετε μέσα από σχέσεις ανθρώπους αλλά και καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν ένα ευνοϊκό πλαίσιο. Η πανσέλινος είναι ευνοϊκή προς εσάς και κυρίως στα επαγγελματικά κομμάτια, στα επαγγελματικά θέματα και σας δίνει μια δυνατότητα να πετύχετε αρκετά πράγματα και μάλιστα και δύσκολες καταστάσεις και δύσκολα πράγματα και δύσκολους στόχους. Η νέα σελήνη μπορεί να φέρνει μια νέα επίσης επαγγελματική επιτυχία, η οποία βέβαια την ετοιμάζεται εδώ και καιρό γιατί δείχνει μια προετοιμασία, αλλά παρόλα αυτά όμως μπορεί να είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και επίσης ξαφνικά. Αριθμολογικά, ευνοείστε αυτή τη στιγμή και βέβαια σας καλεί για καρδιά. Compassion σημαίνει και η καρδιά, σημαίνει ότι αισθανόμαστε και πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλές φορές χωρίς τους άλλους ανθρώπους και χωρίς να τους δείξουμε τη συμπαθία μας, την ευνοιά μας, πόσο πολύ ενδιαφερόμαστε για αυτούς, είναι και το κλειδί για την επιτυχία σας αυτό το μήνα. Δηλαδή η επιτυχία σας περνάει μέσα από την αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους. Πάμε να δούμε τώρα όσον αφορά στα ταρό. Εδώ είναι κάτι το οποίο αφήνεται πίσω και ολοκληρώνεται. Και είναι η, είναι η ψυχή, είναι η ενασχόληση, είναι η αναζήτηση. Ολοκληρώθηκε φαίνεται αυτό το διάστημα. Αναζητήσατε, μάθατε, είδατε, εμπειριωθήκατε. Αυτό ολοκληρώνεται. Προχωράτε όμως πιο κάτω γιατί σας έδωσε σοφία, δύναμη, εμπειρία.
Αυτό που μπορεί να είναι σαν εμπόδιο, το οποίο τελικά δεν είναι εμπόδιο, είναι η τύχη. Έχετε τύχη λοιπόν, όντως. Και γι' αυτό μπορεί να έχετε κάποια ψιλοεμπόδια όπως είπαμε, αλλά τελικά με την έννοια της τύχης αλλάζουν. Και βέβαια εννοείται ότι εδώ ευνοείστε για πολλά πράγματα, για πολλές θετικές εξελίξεις. Βέβαια εξαρτάται από εσάς πώς θα το διαχειριστείτε και πώς θα ανοίξετε το κλειδί εδώ πέρα που είναι η καρδιά των ανθρώπων. Το επόμενο που είναι η δύναμή σας είναι τα νέα σχέδια. Λοιπόν, με το να έχετε ένα όραμα και να κάνετε νέα σχέδια και να οραματιστείτε το μέλλον σας και να ψάξετε όπου κι αν αυτό σας βγάλει χωρίς να βάλετε όρια, τότε δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμα κι αν βρεθείτε στην άλλη άκρη της γης, θα πετύχετε το στόχο σας. Πολλές φορές δεν ξέρουμε το πεπρωμένο μας η μοίρα μας που μας οδηγεί. Μας αφήνει κάποια ψίχουλα πληροφορίας και κάποιες λίγα πράγματα. Εδώ όμως δείχνει αυτή τη στιγμή για το μήνα Σεπτέμβριο ότι έχουν κινητοποιηθεί νέα πράγματα, τύχη και ανοίγει κάτι σαν μια πύλη, ας το πούμε, πραγμάτων των οποίων εσείς θα θελήσετε να τα υλοποιήσετε. Ολοκληρώνεται και πάμε στο επόμενο ζώδιο τώρα. Και βρισκόμαστε στο ζώδιο των Ιχθύων. Αστρολογικά, είναι ένας περίεργος μήνας όπου έχει και θετικές εξελίξεις, αλλά μπορεί να έχει ψιλοκαθυστερήσεις. Το κυριότερο όμως είναι το ψυχολογικό κομμάτι και η πίστη σας ότι υπάρχει ένα θεϊκό σχέδιο για εσάς και ότι τα πράγματα δεν είναι απλά πεζά, ότι είναι όλα χωρίς νόημα. Η Πανσέληνος δίνει μια εύνοια, εννοείται, γιατί είναι και στο ζώδιο σας, ώστε να βάλετε στόχους και να βρείτε σκοπούς και ό,τι θέλετε να κάνετε για να το υλοποιήσετε. Είναι μια κατάλληλη περίοδος, μια κατάλληλη στιγμή να το πετύχετε αυτό. Η νέα σελήνη χρειάζεται λίγο προσοχή όσον αφορά στις σχέσεις και λίγο στις ψιλοπαρεξηγήσεις, αλλά με τη διέστηση, με το δυναμικό σας, με τον εσωτερισμό σας και με το ένστικτό σας, τότε μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να ξεπεράσετε τα εμπόδια και να βρείτε λύσεις. Αριθμολογικά συντονίζεστε με τον αριθμό 16. Ο αριθμός 16 έχει να κάνει με την αντιληπτικότητα, με την αντίληψη και με τους νόμους του κάρμα και των καρμικών σχέσεων. Το 16 όμως δείχνει τις ικανότητές μας. Δείχνει πόσο καλά μπορούμε να πατήσουμε στα πόδια μας και πόσο μπορούμε με την ενόρασή μας, διόρασή μας, να αντιληφθούμε τα πράγματα κάτω από την επιφάνεια. Είναι μια περίοδος που ευνοείστε όσον αφορά στα μηνύματα. Όνειρα, προφητικά όνειρα, ενεργειακά όνειρα, ιδιαίτερες καταστάσεις στο σώμα, όλα αυτά έρχονται, ενεργοποιούνται, όχι με σκοπό να τρομάξουν ή να δώσουν, απλά να δώσουν ένα μήνυμα ότι όλα είναι ένα μέρος της φύσης και για να ενισχύσουν εσάς την πίστη σας. Πάμε στα τώρα. Κάτι το οποίο ολοκληρώνεται. Κάτι το οποίο είναι το αστέρι εδώ. Πολλές από εσάς, μπορεί να έχετε βρει ήδη τη διαδρομή σας, ήδη αισθητικά να γνωρίζετε πού θα κινηθείτε και πώς θα πάτε ή τι είναι αυτό το οποίο τελικά θέλετε να υλοποιήσετε. Το αστέρι είναι και ευλογία, είναι και μήνυμα, αλλά χτίζει την ελπίδα σας, δίνει μια ελπίδα εδώ λοιπόν. Και αυτή η ελπίδα είναι πολύ σημαντική για εσάς τα ευαίσθητα ζώδια για να μπορέσετε να στηριχθείτε κάπου και να προχωρήσετε. Βέβαια εδώ έχουμε ζώδιο υδροχώου, αλλά το νερό όμως είναι ρεϊάφθονο και δεν λείπει. Ροή συναισθήματος. Πάμε σε ένα εμπόδιο το οποίο ξεπερνάτε, το οποίο είναι τα οικονομικά, είναι η οργάνωση, είναι η ανάλυση, είναι ό,τι έχετε φτιάξει μέχρι στιγμής και διερωτάστε και λέτε θα το πετύχει, δεν θα πετύχει, θα το κάνω, ναι, θα υλοποιηθεί αργά ή γρήγορα. Μπορεί στην αρχή να μην είναι τόσο, να το πούμε, φιλόδοξο να φαίνεται ή να απορρέει καρπούς τους οποίους, αυτούς που εσείς θέλατε, αλλά δεν είναι κακή κάρτα διότι δείχνει τη θετική εξέλιξη των πραγμάτων. Και για το μέλλον, αυτό το οποίο δείχνει είναι ο κόσμος. Μία πολύ ιδιαίτερη κάρτα, η οποία σχετίζεται βέβαια με την επιτυχία. Η επιτυχία όμως δεν έρχεται έτσι εύκολα. Η επιτυχία έρχεται μέσα από τα μαθήματα που ο καθένας μας περνάει. Τότε υπάρχει ολοκλήρωση, τότε υπάρχει η αποφύτηση, ας το πούμε, από την τάξη, διότι ο Κρόνος είναι αυστηρός κριτής και πολύ αυστηρός δάσκαλος και το όριο το οποίο βάζει λέει είναι ότι αν περάσεις, αν διαβάσεις να το πούμε έτσι τα μαθήματα, τότε θα περάσεις. Φαίνεται εσείς ότι ολοκληρώνετε επίσης και έναν κύκλο ο οποίος ξεκίνησε πολύ θετικά,
Βάλατε τους σπόρους και ήρθε η στιγμή να βγείτε προς τα έξω στον κόσμο με τα ταλέντα σας, με την ικανότητά σας, με τη διαισθησή σας, με ό,τι είναι για τον καθένα, ό,τι σημαίνει για τον καθένα, με το ταλέντο στα καλλιτεχνικά ή οτιδήποτε, και να ανθίσετε πραγματικά. Ένας ευνοϊκός μήνας, βέβαια, έχει τις παραξενίες του για εσάς, αλλά στο τέλος όμως μπορεί να κλείσει πάρα πολύ ευνοϊκά. Αυτά ήτανε όσον αφορά οι αστρολογικές αριθμολογικές, αλλά και ταρό αναλύσεις για το μήνα Σεπτέμβριο. Και να πω 2-3 πράγματα, δεν κλείσαμε ακόμα, δεν τελειώνουμε ακόμα. Το ένα είναι, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχει ανέβει, γιατί βλέπω κάποια στατιστικά στο κανάλι, και έχει ανέβει πάρα πολύ τα αγόρια, να το πω έτσι, οι άντρες του καναλιού. Πρώτα η αναλογία ήταν διαφορετική, αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου ένα 70-30. 70% είναι τα κορίτσια του καναλιού, οι συνδρομητές του καναλιού, και ένα 30% είναι τα αγόρια. Και αυτό έγινε εντελώς με έναν τρόπο ανατρεπτικό, ας το πούμε τώρα, τον Αύγουστο, και πρέπει να σας ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό, που υπάρχουν τόσα πολλά αγόρια, τόσοι πολλοί άντρες που με εμπιστεύονται, διότι είναι πολύ σημαντικό, διότι στη σημερινή εποχή άντρες τώρα και να ακούνε ζώδια, ταρό και αριθμολογία κτλ. Είναι λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι και πολύ ενθαρρυντικό αυτό το νούμερο. Το επόμενο το οποίο θέλω να πω είναι να ευχαριστήσω, βέβαια, όλους τους συνδρομητές, εντάξει, που είναι από Ελλάδα, αλλά από Γερμανία, Κύπρο, Αγγλία, Αμερική και Αυστραλία. Μέσα από την καρδιά μου, διότι έχει αυξηθεί και εκεί πολύ σημαντικά ο αριθμός. Είμαστε ένα κανάλι το οποίο εκπέμπει πλέον σχεδόν σε, ας το πούμε, παγκόσμιο επίπεδο, σιγά σιγά, με όλους εκεί, με όλα τα αδέρφια μας λοιπόν, τους Έλληνες που βρίσκονται σε διάφορα μέρη. Να περνάτε καλά, τα φιλιά μου, όπου και αν είστε. Ένα, πριν κλείσουμε, να σας πω ότι υπάρχουν βέβαια και άλλα βίντεο με πολύ ενδιαφέρον, με διάφορα links τα οποία μπορείτε να δείτε, Πυθαγόριας αριθμολογίας. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω, αν θέλετε, γράφετε κάτω από αυτό το βίντεο, αν θέλετε βέβαια, έτσι όποιος θέλει, εάν σας άρεσαν οι μουσικές επιλογές, το Latin χορός και τραγούδια μαζί με τα ρο, μαζί με τα μηνύματα και τα ρο. Εάν σας άρεσε και θέλετε, μπορούμε να το ξανακάνουμε, βέβαια όχι σε Latin, να πάμε σε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, να πάμε, ξέρω, σε τάγκο, να πάμε σε blues, να πάμε σε πιάνο, σε πιο ήρεμες μουσικές αν θέλετε, πιο χαλαρές μουσικές, Αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, μπορείτε να γράψετε κάτω από αυτό το βίντεο. Εγώ απαντάω όπως βλέπετε σε όλα τα βίντεο. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δω τις απαντήσεις σας, αλλά με ενδιαφέρει να τις δω σε αυτό το βίντεο, να δω ποια είναι η άποψή σας και αν συμφωνείτε σε αυτό και αν θέλετε να το προχωρήσουμε και να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και ανάλογο. Μην ξεχνάτε, θα έρθει πολύ σύντομα το Διάλεξε ένα ζώδιο με Πανσέλινο στους Ιχθύς, να δούμε εκεί τις δυναμικές, και βέβαια νέα σελήνη, η ώρα νέα σελήνη στο ζώδιο της Παρθένου, όπου εκεί θα αναλύσουμε αλήθειες με Λένορμαν, ρουνικό σταυρό και βέβαια ημέρα γέννησης. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Αν τώρα πέρασατε καλά, πέρασατε όμορφα, σας άρεσε αυτό που είδατε, ήταν ωραίο, σας έδωσε έτσι ελπίδα, σας έδωσε χαρά κτλ, θα εκτιμούσα πάρα πολύ, θα χαιρόμουν πάρα πολύ να μεγαλώσουμε την παρέα και να έρθετε στο κανάλι μου, κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα like, γράψτε και ένα σχόλιο, θα χαρώ πάρα πολύ να σας έχω κοντά μου. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, να είστε καλά.